Δρομολογήθηκαν έργα στη γέφυρα Ερυθροποτάμου στον Διδημότυχο. Τι δήλωσε για το θέμα ο Δήμαρχος Διδημοτύχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου. Τετραήμερη περιοδία στον Έβρο πραγματοποιεί ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης. Τι δήλωσε από την Ορεστιάδα ο κ. Αρβανίτης. Εκδήλωση με τίτλο Οικογένεια στο Στόχαστρο πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από τη Χριστιανική Εστία Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με το ενδιαφέρον που δείχνει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τα προβλήματα του Δημοτύχου και συγκεκριμένα για τη γέφυρα Ερυθροποτάμου, θα υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα αφού έχουν δρομολογηθεί έργα επισκευής της παλιάς ή κατασκευής νέας γέφυρας μετά από έλεγχο, όπως δηλώνει ο Δήμαρχος του Δημοτύχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου. Σημειώνεται ότι η γέφυρα ήταν κλειστή από τον Απρίλιο του 2019. Με το ενδιαφέρον που δείχνει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στα προβλήματα του Δημοτύχου και συγκεκριμένα στη γέφυρα Ερυθροποτάμου, θα έχουμε και άμεσα αποτελέσματα. Έχουν δρομολογηθεί έργα επισκευής της παλιάς ή κατασκευής της νέας μετά από έλεγχο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Δημοτύχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου. Σημειώνεται ότι η γέφυρα είναι κλειστή από τον Απρίλιο του 2019. Με τη νέα περιφερειακή αρχή, όπου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την είτε επισκευή είτε κατασκευή καινούργιας γέφυρας, βλέπουμε ότι πλέον έχει δρομολογηθεί ξανά η διαδικασία ώστε να ανοίξει η γέφυρα και να μην ταλαιπωρούνται πλέον τόσο πολύ οι κάτοικοι της περιοχής, ειδικά σε εκείνο το σημείο που ξέρουμε ότι η χρήση της γέφυρας είναι απαραίτητη. Σίγουρα δεν θα ανοίξει αύριο, αλλά με τις ενέργειες της περιφέρειας νομίζω ότι άμεσα θα έχουμε μια εταιρεία η οποία θα κάνει τον έλεγχο της στατικότητας γέφυρας ξανά για δεύτερη φορά, ώστε να δούμε μήπως όντως υπάρχει πιθανότητα να την επισκευάσουμε σύντομα με κάποιο μικρότερο κονδύλιο, ώστε να ανοίξει η γέφυρα με ασφάλεια για τους διερχόμενους και από εκεί και πέρα να δρομολογήσουμε και στο μέλλον την κατασκευή κάποιες καινούριες. Η γέφυρα έχει κλείσει από τον Απρίλιο του 19. Είναι η γέφυρα του Ερυθροποτάμου ή των νεκροταφείων για τους ντόπιους εδώ που τη χρησιμοποιούσαμε, είτε Κουφοβούνου, διότι από αυτή τη γέφυρα εξυπηρετούνται όλα τα οχήματα τα οποία θέλουν να φύγουν προς εκείνη την κατεύθυνση ή να έρθουν από εκείνη την κατεύθυνση. Από την ώρα που έκλεισε αυτή η γέφυρα, αναγκαστικά όλη η κίνηση έχει μεταφερθεί στην κεντρική γέφυρα, στην είσοδο του Δημοτύχου και εξυπηρετεί πλέον και έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, ειδικότερα όταν έκαναν επισκευές στον κάθετο άξονα του νομού Έβρου και περνούσε όλη η κίνηση και τα φορτηγά, τα μεγάλα οχήματα μέσα από την πόλη, σίγουρα παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα στην κεντρική γέφυρα και γι' αυτό τρέχει αυτή τη στιγμή και χρηματοδότηση από την περιφέρεια αλλά και σχετική μελέτη για την συντήρηση και όχι επισκευή, για τη συντήρηση της γέφυρας της κεντρικής του Δημοτύχου. Την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου επισκέφτηκε χθες ως επόμενο σταθμό της περιοδίας της από άκρη σ' άκρη η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Το πρόγραμμα της Ευρωβουλευτού μεταξύ άλλων περιλάμβανε και επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις του νέου μετρητικού και ρυθμιστικού σταθμού στην περιοχή Αμφιτρίτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου ενημερώθηκε για λειτουργία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επανεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και για τη συμβολή της στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η Ευρωβουλευτής μετέβη επίσης και σε σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες κατασκευής του νέου τμήματος του φράχτη στον Έβρο στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου. Η κυρία Σιμακοπούλου, κατά την επίσκεψή της στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα και το Σουφλί, συνάντησε και συνομίλησε με πολίτες, θεσμικούς φορείς και στελέχη των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε θέμα. Τετραήμερη περιοδία στον Έβρο θα πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου. Κατά την επίσκεψή του είχε συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών θεσμικών φορέων.
Παράλληλα, ήταν κεντρικός εισηγητής σε ανοιχτές εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, αγροτικά, νέα ΚΑΠ, εργασιακά, μεταναστευτικό, θέματα κράτους δικαίου που αγγίζουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μια τέτοια εκδήλωση έγινε στην Ορεστιάδα χτες το απόγευμα. Περιοδία στον Εύρο πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ερβανίτης από τις 9 Φεβρουαρίου και για 4 ημέρες. Συναντήθηκε με τους δύο Μητροπολίτες του Εύρου και είχε συζήτηση για το μεταναστευτικό, ενώ ήταν εισηγητής σε ανοιχτές εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια τέτοια πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα χθες το απόγευμα. Ήρθαμε στον Εύρο για να ακούσουμε και να φωνάξουμε, διότι είναι η πιο παραμελημένη και ξεχασμένη περιοχή της Ευρώπης. Καλά και σωστά τα μηνύματα πατριδοκαπηλείας, αλλά από την ουσία πατριωτισμός είναι να μπορούν οι άνθρωποι να μένουν στον τόπο τους. Να μπορεί να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Να υπάρχει πραγματικά σοβαρή πολιτική σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό μεταναστευτικό που έχουμε μπροστά μας. Ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο, όπως θα είχα πει άλλωστε, δημιουργεί την περιοχή ως ένα μεγάλο γκέτο της Ευρώπης. Αφού δεν πέρασε η δικιά μας πρόταση για υποχρεωτική μετεγκατάσταση, αλλά είναι εθελοντική. Ή τι σημαίνει δηλαδή, ότι όποια κράτη-μέλη δεν θέλουν πρόσφυγες στον τόπο τους, θα μπαίνουν στις χώρες υποδοχής. Να τα ξέρουν αυτά οι ευρύτες, για αυτά που τους έλεγαν πριν. Αν έρθουμε στη σημερινή πραγματικότητα, πρέπει να σας πω στο σήμερα ότι το θέμα το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε στον Εύρο, είναι η έκτη ως ευρωβουλευτής. Είναι ότι με φοβίζει πολύ ότι φεύγει ο κόσμος ουσιαστικά από την περιφέρεια. Αφήνουμε τη γη, αφήνουμε τον πρωτογενή τομέα και βεβαίως έχουμε και τους αγρότες στον δρόμο. Εδώ λοιπόν, αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει ρότα, νομίζω ότι πάμε πια σε καταστροφή. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις μου από το ταξίδι, το νέο αυτό ταξίδι στον Εύρο και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές. Συναντήθηκα με τους δύο Μητροπολίτες. Θεωρώ πολύ σημαντικές τις δύο συναντήσεις αυτές, αφού τους ενημέρωσα για τα δύο βασικά ζητήματα που υπάρχουν. Το πρώτο θέμα είναι το κράτος δικαίου και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το δεύτερο το προσφυγικό, που σας είπα και πριν. Και ο Σεβασμιότατος Αλεξανδρούπολης και ο Σεβασμιότατος Δήμοτήχου μου έκαναν συγκεκριμένες ερωτήσεις και πήραν σαφείς απαντήσεις για το τι συμβαίνει με τη νέα κατάσταση. Η Εκκλησία είναι μέρος της κοινότητας. Άλλο λειτουργούμε και άλλο νομοθετεί η Εκκλησία για μας, το κοσμικό και το άλλο. Στα θέματα λοιπόν που ήταν πολύ κρίσιμα, όπως τα εθνικά ζητήματα, ναι, όφιλα να πω στους σεβασμιότατους την άποψή μας για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κ. Συρίγος είπε ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια ξεπερασμένη συνθήκη. Από τα πράγματα, το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Πρέπει να του πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ για αυτές τις δηλώσεις. Πρέπει να του πω το σύμφωνο μετανάστευση, ότι έχει άμεση σχέση. Εδώ η περιοχή έχει θέμα με αυτό. Να ξέρει ακριβώς τι έχει πει και επίσης η αποφάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οφείλω να το κάνω. Όπως οφείλω και στο Σύλλογο των Δικηγόρων που βρήκαμε στην Ορεστιάδα, να του ενημερώσω ότι είναι νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε, πώς να σας το πω, φερετζέ και κουρτίνες στο οποίο σε ενημερώνουμε. Η αριστερά μιλάει σε όλους. Και οφείλει να τους ακούει όλους. Καταρχήν, η ελληνική κυβέρνηση δεν υπήρχε καθόλου στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, πρέπει να σας πω. Πάντως, η νέα ΚΑΠ είναι καλύτερη από την προηγούμενη ΚΑΠ, σε ποια βάση, ότι κατήργησε την προηγούμενη που ήταν άθλια, από τη συνθήκη του Μάστρυτ. Σας θυμίζω τον κύριο Σιμίτη και τους λοιπούς Καραμαλή, που μας οδήγησαν και στις χρεοκοπίες. Έχεις ένα πλεονέκτημα με τη νέα ΚΑΠ. Μόνο ένα, ότι μπορείς να ασκήσεις εθνική στρατηγική. Κάτι που δεν είχαμε στην προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική. Το σχέδιο της κυβέρνησης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, δεν έχει κουβεντιαστεί καθόλου με τους παραγωγικούς φορείς και βεβαίως βρισκόμαστε σε διέξοδο. Συν το τεράστιο κόστος παραγωγής που δεν έχει η κυβέρνηση αντιμετωπίσει και ο αγρότης, να πάμε στο πρώτο θέμα, δεν μπορεί πραγματικά να ζήσει στον τόπο του. Και το πιο σημαντικό, και στο θέμα του καυσίμου και στο θέμα των γενικότερων πολιτικών, νομίζω ότι δεν υπάρχει καθόλου πολιτική στην Ελλάδα για τον πρωτογενή τομέα. Μα καθόλου. Και αυτό είναι εθνική σημασία θέμα. Η περιοδία του Κώστα Αρβανίτη είχε και προσυνεδριακό χαρακτήρα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη μέρα της περιοδίας του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κώστα Αρβανίτη. Προφανώς είναι τιμή και χαρά μας να επισκέπτεται για πολλωστή φορά την περιοχή του Εύρου και
Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, κυρίως γιατί τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στον Εύρο απασχολούν άμεσα και το Ευρωκοινοβούλιο. Και αντίστοιχα, ζητήματα τα οποία συζητώνται στο Ευρωκοινοβούλιο άπτονται άμεσα και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή στην περιοχή μας, σε μια συνοριακή περιοχή όπως ο Εύρος. Και αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει στις συναντήσεις μας με τους παραγωγικούς φορείς, με τους θεσμικούς φορείς, με πολίτες, με συντρόφους μας που συναντηθήκαμε, είναι τα ζητήματα του κράτους δικαίου, του νέου συμφώνου μετανάστευσης, τα ζητήματα που άπτονται στον αγροτικό τομέα και στην νέα ΚΑΠ, η οποία συζητείται και θα εφαρμοστεί, και είναι και αυτή που έφερε ουσιαστικά και πάρα πολλές αντιδράσεις με μπλόκα αγροτών. Έχουμε και εκεί αρκετές εξελίξεις, όπως επίσης και η πολιτική η οποία ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια πολιτική φτωχοποίησης, μια πολιτική περιορισμού δικαιωμάτων και μια πολιτική που προσβάλλει ουσιαστικά το κράτος δικαίου. Ένα ζήτημα για το οποίο πολύ πρόσφατα, με πρωτοβουλία και του κυρίου Αρβανίτη, καταδικάστηκε η πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάτι το οποίο πρέπει όχι μόνο να μας ταράξει ως χώρα και ως ενεργά πολιτικά και κοινωνικά όντα, αλλά πρέπει να απαιτήσουμε άμεσα να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προκειμένου να είμαστε υπερήφανοι ως ευρωπαϊκή χώρα. Το συνέδριο είναι στις 26-27 Φεβρουαρίου, σε 2 εβδομάδες δηλαδή. Προφανώς βρισκόμαστε σε διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου, γι' αυτό και πραγματοποιούμε μεταξύ άλλων και ανοιχτές εκδηλώσεις, συνελεύσεις με τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάμε το κείμενο θέσεων, την ταυτότητα και την πολιτική και την πρακτική που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα το επόμενο διάστημα, πραγματοποιώντας ουσιαστικά και την ανασύνθεση, ανασυγκρότηση, αναζωογόνηση του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει άμεση αναφορά στο σύνολο του προοδευτικού χώρου στη χώρα μας. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ισχυρή φωνή, να έχει ισχυρή παρουσία, να είναι ενισχυμένος με την στήριξη και την όθηση των προοδευτικών πολιτών, προκειμένου να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στη χώρα σε αυτήν την περίοδο και μετά τις εκλογές να έχουμε και ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Πανελλήνιοι αγώνες ρομποτικής διεξήχθησαν σήμερα στο πολιτιστικό πολυκέντρο Ορεστιάδας. Οι αγώνες έγιναν συγχρόνως σε 10 ελληνικές πόλεις, ενώ 13 ομάδες από τη Δημότυχο και Ορεστιάδα πήραν μέρος στους αγώνες που έγιναν με πρωτοβουλία της Μαρίας Μπεξεβανίδου, δασκάλας ρομποτικής. Επίσημη διοργάνωση Πανελλήνιων Αγώνων Ρομποτικής είχαμε σήμερα Κυριακή σε 10 πόλεις της χώρας, αλλά και στην Ορεστιάδα. 13 ομάδες από Ορεστιάδα και Δημότυχο πήρανε μέρος. Όντως η UML είναι ο διαγωνισμός UML από τη Hero, από τον οργανισμό Hero. Τα παιδιά θα πρέπει να κατασκευάσουν ένα ρομπότ, στο οποίο θα κουβαλάνε ένα κουτί. Αυτό είναι ένα κουτί χυμού με βάρος συγκεκριμένα γραμμάρια. Και θα πρέπει να περάσουν μία γέφυρα και να πάνε να τοποθετήσουν το κουτί αυτό σε συγκεκριμένο σημείο. Το έχουν προγραμματίσει και προσπαθούν να το πετύχουν. Όσο θα προχωράνε θα παίρνουν πόντους, δηλαδή θα φτάσουν στη γέφυρα, θα πάρουν πόντους. Θα ανεβούν τη γέφυρα, θα πάρουν επιπλέον πόντους. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και πόσο εξοπλισμό έχουν χρησιμοποιήσει, πόσα ξυλάκια έχουν χρησιμοποιήσει, τι έχουν χρησιμοποιήσει. Μετράνε όλα. Και ο χρόνος, σε πόσο χρόνο το έχουν κάνει. Είναι 13 ομάδες από Ορεστιάδα και Δημότυχο. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά της Ορεστιάδας και του Δημοτήχου παίρνουν μέρος σε ανάλογους αγώνες. Μετράει η εμπειρία. Είναι η πρώτη χρονιά που διαγωνίζονται τα παιδιά. Ευελπιστούμε στην εμπειρία, να πάρουν φέτος την εμπειρία τα παιδιά. Τώρα μεταξύ τους τα παιδιά θα βραβευτούν. Δηλαδή, οι τρεις καλύτερες ομάδες από τους μικρούς θα πάρουν μετάλλιο κανονικά και οι τρεις μεγάλες πάλι θα πάρουν μετάλλιο. Τώρα για το Πανελλήνιο, ευελπιστούμε μόνο φέτος για την εμπειρία και για τη διοργάνωση του. Να ευελπιστούν να δουν τι είναι ένας διαγωνισμός.
Σήμερα ο διαγωνισμός γίνεται σε 10 πόλεις της Ελλάδος ταυτόχρονα. Όλοι παραλάβαμε το θέμα την ίδια ώρα. Και όλοι ξεκινάμε, κάνουμε την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, τώρα σε 10 λεπτά θα βγουν τα παιδιά, θα κάνουν αγώνα. Έτσι γίνεται και στις άλλες πόλεις. Επίκαιρη εκδήλωση με τίτλο «Οικογένεια στο Στόχαστρο» πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Χριστιανική Εστία Ορεστιάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλία και χοροδιακά τραγούδια από μαθήτριες καθώς και βυζαντινή χοροδία μαθητών. Επίκαιρη εκδήλωση «Οικογένεια στο Στόχαστρο» πραγματοποίησε η Χριστιανική Εστία Ορεστιάδας το απόγευμα του Σαββάτου. Ο πατήρ Απόστολος Τσολάκης, θεολόγος φιλόλογος, ανέπτυξε το θέμα «Δείκτες πνευματικής υγείας στην αγωγή των παιδιών μας». Η εκδήλωση περιλάμβανε και χοροδία μαθητών. Προσκληθήκαμε εδώ από τη Χριστιανική Εστία Ορεστιάδας, από την Αθήνα, για να κάνουμε ένα θέμα για την οικογένεια. Το γενικό θέμα είναι οικογένεια στο στόχαστρο, όπως το είδαμε. Το ειδικό θέμα που ανέπτυξα εγώ είναι δείκτες πνευματικής υγείας στην αγωγή των παιδιών μας. Ένα θέμα νομίζω που έχει κατεξοχήν επικαιρότητα, διότι όλοι βλέπουμε τα τεκτενόμενα και κάτι το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ, διότι στην Ορθόδοξη πατρίδα μας γίνεται κάτι το οποίο είναι τελείως αντίθετο με τον πολιτισμό, με τα ήθη, με τις παραδόσεις της πατρίδας μας και που πιστεύουμε ότι θα έχει και πολύ φοβερές συνέπειες όχι μόνο στο δημογραφικό, που έτσι κι αλλιώς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση όλη η κατάσταση, τέλος πάντων από άποψη γεννήσεων και δημογραφικού προβλήματος, αλλά πιστεύουμε ότι και στον τρόπο που θα μεγαλώνουν τα παιδιά. Τι αγωγή θα παίρνουν τα παιδιά μέσα σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, πώς θα μεγαλώνουν, δεν θα έχουν ψυχικά προβλήματα αυτά τα παιδιά. Εδώ λοιπόν ήρθαμε να πούμε ποιοι είναι κάποιοι δείκτες πνευματικής υγείας και ότι το παιδί χρειάζεται οπωσδήποτε πατέρα και μητέρα. Αν του λείπει ένα πρότυπο, είτε το πατρικό είτε το μητρικό, το παιδί είναι ανάπηρο, ψυχικά ανάπηρο. Οπότε αυτά αναπτύξαμε εδώ στο ακροατήριο. Μετά έγινε και μία συζήτηση, τέλος πάντων με ερωτήσεις που έκαναν, προκειμένου να τονίσουμε αυτό, ότι σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο το οποίο θα είναι η έσχατη κατάπτωση για την πατρίδα μας. Το να γίνει ένα τέτοιος νόμος γάμου, ομοφιλοφιλών, η πατρίδα μας, η εκκλησία μας, η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει άλλον γάμο παρά μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν νοείται τίποτε άλλο. Και αυτό ο δικαιωματισμός, δεν μπορεί να υπάρχει δικαιωματισμός έξω από τα πλαίσια του φυσιολογικού. Δηλαδή αυτό μέχρι πού θα πάει. Εγώ έχω δικαίωμα, ας πούμε, να δηλώνω στην ταυτότητά μου ότι έχω ύψος 1,90. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνεται κάτι έξω από το φυσιολογικό. Ή αν θέλω εγώ, ξέρω εγώ, αν είμαι γεωργός και θέλω να φυτεύω τα φυτά ανάποδα στο χώμα, δεν μπορώ να το απαιτήσω αυτό, να έχω νομοθετική κατοχύρωση για αυτό το δικαίωμα. Συνεπώς, κάποιοι ας ζουν όπως θέλουν να ζουν. Δικαίωμά τους. Τέλος πάντων, αν θέλουν να ζουν όπως ζουν, δεν μπορούν να απαιτούν από τον νομοθέτη να τους το κατοχυρώνει νομοθετικά. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι κάτι έξω από την περιοχή του φυσιολογικού και αν το τραβήξουμε αυτό, δεν σταματάει πουθενά. Θα έχουμε τις πιο αδιανόητες καταστάσεις, τρελά πράγματα, κάτω από τη στέγη του δικαιωματισμού. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό ήρθαμε να υποστηρίξουμε εδώ. Η Ιερά Σύνοδος θα αποφασίσει αν θα βαπτίζονται τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Ακόμα δεν έχει υπάρξει απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, οπότε οι απόψεις που ακούγονται και από τους Μητροπολίτες και από τον Αρχιεπίσκοπο είναι μάλλον προσωπικές. Περιμένουμε η Εκκλησία ως σώμα, η Ιερά Σύνοδος, να αναφερθεί σε αυτό το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ένα προσωπικό επίδομα δίνεται σε δικαιούχους και μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ καθαρά. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ. Με αυτό το επίδομα παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να υποστηριχτούν στην καθημερινότητά τους από προσωπικό βοηθό ή προσωπικούς βοηθούς της επιλογής τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η προσωπική βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία από προσωπικό βοηθό της επιλογής του ή κατά περίπτωση του εκπροσώπου του γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη.
γίνεται και την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθήκων της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά του. Ενδεικτικά ως προς τα εξής. Δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σύντηση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, εργασία και σπουδές, συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Ειδικότερα, συνίσταται από κοινού με τον ωφελούμενο δραστηριότητα του προσωπικού βοηθού εντός του χώρου της οικίας του ωφελούμενου και έξω από αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του ωφελούμενου ή κατά περίπτωση του εκπροσώπου του. Περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλης υποστήριξης στον ωφελούμενο κατά τον βαθμό που αυτή απαιτείται ως αποτέλεσμα της αναπηρίας και της έκπτωσης λειτουργικότητας που αυτή επιφέρει. Στην τοπική κοινότητα Αμπελακίων του Δήμου Ορεστιάδας θα περιηγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Τα Αμπελάκια είναι από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα χωριά των Μάριδων. Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ορεστιάδας σε υψόμετρο 185 μέτρων. Για την προέλευση των κατοίκων του χωριού, η παράδοση αναφέρει ότι ήταν Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι επί τουρκοκρατίας, εκτοπισμένοι από τους Τούρκους από την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, έφτασαν ως έπικοι στην περιοχή. Η πρώτη θέση του χωριού, γύρω στα 1650, ήταν βορειοδυτικά της σημερινής θέσης, από όπου περνούσε η οδός Κομωτινής Αδριανούπολης. Στη θέση αυτή υπήρχαν βαλτότοποι και πολλά δάση που ευνοούσαν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας από τους κατοίκους του χωριού. Από εκεί αναγκάστηκαν να φύγουν εξαιτίας δεγμών από τους Τούρκους. Εξαιτίας της συμπεριφοράς, κάτοικοι του χωριού σκότωσαν 5 Τούρκους και φοβούμενοι την εκδίκηση έφυγαν και κρύθηκαν στα δάση. Όταν επέστρεψαν, οι Τούρκοι τους κατέσφαξαν και δεν γλίτωσαν παρά μόνο λίγες οικογένειες. Η δεύτερη τοποθεσία του χωριού γύρω στα 1700 μετά Χριστόν ήταν στην τοποθεσία Καριά, βορειότερα κατά 1 χιλιόμετρο. Το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα δημιουργήθηκε το καινούργιο χωριό που του δόθηκε ονομασία Κουρού Κουλακλή και οι κάτοικοι του χωριού ανέρχονταν σε 20 πολυμελείς οικογένειες. Η πρώτη εκκλησία του χωριού, η Αγία Παρασκευή, κτίστηκε το 1860, ενώ το 1960 κτίστηκε η σημερινή εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.